Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Κύριε Παρασκευόπουλε, διαβάζουμε τους τίτλους των εφημερίδων και είδαμε και τα δελτία ειδήσεων, όπου τη θεσμική σας δήλωση την αποδίδουν ως δικαίωση στα όσα υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή περί ανομίας, όταν κατηγόρησε τον συγκεκριμένο νόμο ότι ουσιαστικά αφήνει ελεύθερους εγκληματίες, οι οποίοι βγαίνουν έξω και διαπράττουν πάλι νέα εγκλήματα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι δικαίωση όσων είπε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, διότι ο κ. Μητσοτάκης είπε διάφορα τελείως αβάσιμα πράγματα για την νομοθεσία, την αποσυμφορητική, το λεγόμενο νόμο Παρασκευόπουλου. Αυτό το οποίο είπα ότι είναι σωστό είναι ότι ο νόμος αυτός θα πρέπει να καταργηθεί στο μέλλον. Αυτό είναι σωστό, διότι είναι ένας νόμος έκτακτος, αποσυμφορητικός, ο οποίος δεν έχει γίνει για να ισχύει για πάντα. Σε αυτό ούτε η κυβέρνηση, ούτε οποιοδήποτε πολίτης έχει μια, ή και επιστήμονας, έχει μια διαφορετική γνώμη. Όταν πρωτοεφαρμόστηκε, κύριε Παρασκευόπουλο, ο νόμος αυτός, είχατε στο μυαλό σας, στο σχεδιασμό σας, μια χρονική διάρκεια αυτού του νόμου? Ναι, έπρεπε ήδη βεβαίως δηλαδή να έχει καταργηθεί. Βεβαίως, από την αρχή. Βεβαίως ξέρετε ότι η αποσυμφορητική νόμη ισχύει από το 2005. Αλλά σε ό,τι αφορά και τη δική μου θητεία, στο νου μου είχα ότι αυτή η νόμη υποσυμφορητική, είτε με ένα υπουργό, είτε με οποιοδήποτε, τώρα είναι ο κύριος Κοντονής, θα πρέπει να διαρκέσουν μέχρι να ψηφιστεί νέος ποινικός κώδικας. Ποινικός και συμφωνητικός κώδικας. Διότι τότε θα έχουμε ένα νέο σύστημα ποινών, το οποίο θα είναι πιο σταθμισμένο από αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Σήμερα το χαρακτηριστικό είναι βαριές απειλούμενες ποινές, αλλά πολύ ελαστικό σύστημα απολύσεων. Δεν είναι σωστό αυτό το σύστημα. Θα πρέπει να υπάρξει ένα τελείως διαφορετικό, ισορροπημένο, και τότε δεν θα χρειαζόμαστε πια αυτές τις έκτακτες παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Ναι, δεν θα χρειαζόμαστε τότε ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Και αυτό ελπίζω ότι θα γίνει γρήγορα, διότι το σχέδιο του. Νομίζω το έχει εξαγγείλει ο κ. Κοντονής. Έχει ξεκινηθεί από καιρό από πολλούς. Αλλά ο κύριος Κοντονής τώρα μας ανακοίνωσε ότι μάλιστα το κατατέθηκε. Εσείς έχετε τονίσει πολλές φορές, κύριε Παρασκευόπουλο, ότι έπρεπε να συμμορφωθούμε και με συγκεκριμένες πρακτικές ευρωπαϊκές και οδηγίες. Η αναγκαιότητα αυτή ήταν του εφαρμογής του νόμου. Στην εφαρμογή του έγινε με τον δέοντα τρόπο, γιατί σας κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση ότι βγήκαν πολλοί ποινικοί, βγήκαν περιπτώσεις που δεν έπρεπε να είναι εκτός φυλακής. Κοιτάξτε, καταρχήν ο νόμος αυτός δεν αφορούσε τους ισοβίτες που δεν έπρεπε να βγουν από τη φυλακή, αφορούσε μόνο πρόσχερες ποινές. Επομένως, αυτοί οι οποίοι βγήκανε με τον νόμο αυτόν, έτσι και αλλιώς θα βγαίνανε. Μπορεί να βγαίνανε 6 μήνες αργότερα, αλλά αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι μετά από 6 μήνες θα ήταν διαφορετική συμπεριφορά. Ίσα-ίσα, οι καταγραφές που έχουν γίνει, όχι στη χώρα μας, δυστυχώς λείπουν, αλλά αλλού, δείχνουν ότι όσο περισσότερο απομονώνει το άνθρωπο στη φυλακή, τόσο πιο επιθετικός είναι και μετά. Και επιπλέον φάνηκε ότι η εγκληματικότητα βαριά στα τελευταία αυτά χρόνια, στα τελευταία 2-3 χρόνια, έχει μειωθεί. Άρα και από άποψη ασφάλειας δεν φάνηκε ότι ο νόμος αυτός επέδρασε αρνητικά. Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και τις διευκρινήσεις που δώσατε. Και όση ώρα μιλάμε, συμφωνεί.